Ποιος μπορεί να κεράσει. Ποιος θα κεράσει. Ο επόμενος καλεσμένος μας. Γιατί έχουμε γάμο. Έχουμε γάμο. Έχουμε γάμο. Ερωτηματικό. Κυκλοφορεί, αγαπητέ δήμαρχε Πλατανιά Χανίων. Ο κύριος Γιάννης Μαλανδράκης. Κύριε Μαλανδράκη, τι κάνετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα, το έχετε διαβάσει κι εσείς, ότι κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι θα πρέπει να είστε έτοιμοι εκεί, γιατί θα έχουμε τον γάμο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Κασελάκη, με τον σύζυγό του, γιατί έχουν παντρευτεί στο εξωτερικό. Ναι, βέβαια, έτσι, βέβαια. Τον Τάιλερ. Ισχύει ότι θα γίνει στα Χανιά. Κοιτάξτε, για να σας απαντήσω αν ισχύει ή όχι, θα πρέπει να έχω τα αντίστοιχα αιτήματα στα δημοτολόγια του Δήμου. Αυτή τη στιγμή τέτοιο αίτημα δεν έχουμε. Την πληροφορία την έχω από συναδέλφους σας και από εσάς, όπως έχει διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωση σήμερα. Ως εκ τούτου, επίσημα δεν γνωρίζουμε κάτι. Οι συνάδελφοι, όταν λέτε, εννοείται δήμαρχοι σας το έχουν πει. Όχι, συνάδελφοι δικοί σας. Α, συνάδελφοι δημοσίου. Εμείς δηλαδή βγάζουμε την είδηση, όχι ο Δήμος. Μάλιστα. Ο Δήμος κινείται με διοικητικές διαδικασίες. Όταν έχει αιτήματα, ελέγχει τα αιτήματα και προβαίνει σε αυτό που λέει ο νόμος. Διαβάζουμε πάντως, μια που λέτε για τους συναδέλφους, ότι αν είναι δυνατόν έτσι, οι συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτουν το γάμο του. Ναι, γιατί όχι. Ναι. Θα γίνει στις σκηνές του Πλατανιά. Σκηνές. Ναι. Μάλιστα, ο σκηνές είναι μία από τις 51 κοινότητες του Δήμου Πλατανιά. Είμαστε ένας πολύ μεγάλος Δήμος. Εκτινόμαστε από τα παράλια του νομού Χανίων μέχρι το παράκι της Σαμαριάς. Και μάλιστα, ο σκηνός είναι και ένα χωριό μαρτυρικό, αναγνωρισμένο ότι είχε κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής καεί εκ θεμελίων. Ναι. Έτσι λοιπόν, εφόσον η καταγωγή του, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον του κ. Κασελάκη, ναι, είναι από το χωριό Κινές, δηλαδή η πρόγονή του, ο παππούς του κλπ., είναι καταγόμενο από εκεί, πιθανόν το ρεπορτάζ το οποίο έχετε κι εσείς και οι συνάδελφοί σας να ισχύει σε ό,τι αφορά την πρόθεσή του για τον Αύγουστο, για την τέλεση του γάμου σύμφωνα και με τον νέο νόμο. Μάλιστα. Σας αρέσει ως ιδέα, το χαίρεστε? Προσωπικά, τα 15 δευτερόλεπτα που έλεγε ο Άντι Γουόρχολ για τη δημοσιότητα, για το Δήμο Πλατανιά θα την ήθελα για άλλα πράγματα, για αυτά που κάνουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ευπρόσδεκτη και η δημοσιότητα που θα μας δώσετε εσείς για το γεγονός αυτό. Έτσι. Είναι και διαφήμιση για τον τόπο σας. Είναι πανέμορφος ο τόπος. Όχι ότι χρειάζεστε και πάρα πολλά, γιατί τόσα χρόνια που ερχόμουν στην Κρήτη, κάθε γωνιά της είναι καταπληκτική και υπέροχη, έτσι. Όπως λέτε, κύριε Επιτροπέ, έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα να προβάλλουμε και να αναδείξουμε. Χαιρόμαστε που μας δίνετε την ευκαιρία αυτή. Από εκεί πέρα, βέβαια, και εσείς στα μέσα ενημέρωση έχετε τους κανόνες σας και τους ακολουθούμε. Να ρωτήσω κάτι, ο Βενιζέλος είναι πίσω σας? Σωστά. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πίσω, έτσι, αλίμονο. Αλίμονο. Να ρωτήσουμε κάτι ως λεπτομέρεια. Υπάρχει κοινοτικό κατάστημα, εξ όσων καταλαβαίνω. Εκεί, μάλλον, θα γίνει η τελετή. Κοιτάξτε, οι πολιτικοί γάμοι, οι οποίοι γίνονται, γιατί θα σας πω και άλλη μια πρωτιά που είχαμε, αν είναι πρωτιά αυτό, όταν γίνανε τα σύμφωνα συμβίωσης πριν μερικά χρόνια. Στο Δήμο μας έγινε το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης. Μετά ακολουθήσανε στην Αθήνα Δήμοι και συνάδελφοι, ήταν έτσι λίγο πιο προβεβλημένοι στα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος έγινε με απόλυτη, έτσι θα έλεγα, ηρεμία σε σχέση με τους ανθρώπους που ήταν 20 χρόνια στην περιοχή μας. Δεν είχαν προκαλέσει κανένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο και είχε γίνει το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης στο Δήμο Πλατανιά τότε. Τους κάνουν λοιπόν οι αντιδήμαρχοι, οι τοπικοί και ο Δήμαρχος, αναλόγως την ευκαιρία που έχει ο καθένας και τη διαθεσιμότητα για να τελέσει τη διαδικασία του πολιτικού γάμου που γίνεται πάντα σε δημοτικό κατάστημα. Υπάρχει χώρος? Ναι, παρότι εμείς τώρα τελευταία έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να λαμβάνουν χώρα και οι πολιτικοί γάμοι εκτός δημαρχείου. Έχουμε χωροθετήσει περιοχές, όπως είναι δέντρο φυσικού, περιβαλλοντικού και αισθητικού, θα έλεγα, περιβάλλοντος και ομορφιάς, ώστε αν κάποιοι επιλέγουν να γίνεται εκτός δημαρχείου, να μπορούν στους συγκεκριμένους χώρους που έχουμε κάνει. Λοιπόν, να ευχηθούμε σύντομα να έχουμε και φυσικά και την επίσημη ανακοίνωση. Εσείς θα τους παντρέψετε, αν και εφόσον τελικά τελεστεί εκεί ο γάμος. Αν ζητήσουν το Δήμαρχο, θα τους κάνει ο Δήμαρχος. Αν δεν ζητήσουν το Δήμαρχο, θα τους κάνει ο τοπικός αντιδήμαρχος. Ωραία. Λοιπόν, με το καλό λοιπόν. Γιατί να μην έχουμε Δήμαρχο? Θα τα ξαναπούμε. Θα κάτω να πούμε και άλλα πράγματα. Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλά. Καλημέρα, γεια σας. Καλή συνέχεια.